Ένα συνέδριο ομιλίας στο οποίο το ΑΚΕΛ θέλησε να δώσει υπερκομματικό χαρακτήρα εν μέσω της κρισιμότητας των στιγμών για το Κυπριακό και σε μια προσπάθεια για να σπάσει το φράγμα του αντιεξόδου στην παρουσία εκπροσώπων από, από όλους τους κομματικούς χώρους εκτός από το ΕΛΑΜ και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πριν από μερικά λεπτά κατέβηκε από το βάθρο, τονίζοντας την ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλει προς αυτό το στόχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Επανέλαβε ότι οι λέξεις δύο κράτη δεν εμπίπτουν στο λεξιλόγιο της ελληνοκυπριακής πλευράς και αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του σε σχέση με το Κυπριακό, αναφερόμενος βεβαίως στο ορόσημο της Νέας Υόρκης της 15ης Οκτωβρίου, θέλοντας να στείλει και ένα μήνυμα ομοψυχίας εν όψη και αυτού του μεγάλου ορόσημου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βήμα της εκδήλωσης. Η ομιλία του θα επικεντρωθεί στην ανάγκη για να γίνουν τολμηρά βήματα αλλά και άλματα στο θέμα του Κυπριακού, το οποίο είναι στον βάλτο, καθώς επίσης και να επισημαίνει η ομιλία την ανάγκη να δοθούν κίνητρα τόσο στην Τουρκία αλλά και, προς τους Τουρκοκύπριους μέσα από μεμονωμένα μέτρα στήριξης, ούτως ώστε να επανενωθεί επιτέλους η Κυπριακή Δημοκρατία. Το συνέδριο ρίχνει αυλαία αύριο και σε αυτό θα μιλήσουν και Ελληνοκύπροι αλλά και Τουρκοκύπροι μέσα από τις εισηγήσεις τους, μεταξύ αυτών και ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλίταλατ. Ευχαριστώ, Ευάγγελε, σε χαιρετώ.